Λοιπόν, κύριε Μαξ, τι τρέχει η Βαγγελή? Τι να τρέχει, κύριε Μαξ, με εκείνες 10.000 που σου δάνεισα. Τι θα γίνει, θα μου τις δώσεις πίσω? Έχουνε βγάλει αράχνες. Αν θαυμάζω κάτι σε σένα, ξέρεις τι είναι? Πες μου το, γιατί με έχεις το μαχιάσει περιέργεια. Το μνημονικό σου. Ναι. Καμίλα είσαι, μωρά. Είδες. Και αυτό το όνομα, Βαγγέλης, ναι. Βαγγέλης, πόπο. Επιτρέπεται σε έναν καταστηματάρχη σαν και σένα, που έχει ένα τόσο ωραίο μαγαζί, να λέγεται Βαγγέλης? Γιατί σε στενεύει το όνομά μου? Όχι, αλλά είναι πολύ μπανάλ. Δεν επιτρέπεται να τα αλλάξεις. Και πώς να το βγάλω? Τζουλιάνο. Ο αρχιλιστής? Πεπίτο. Πεπίτο. Ναι. Μα το κάνω έτσι, κύριε Μαξ, θα μου κρεμάζουνε κουδούνια οι μάγκες και στον δρόμο θα μου φωνάζουν. Αχ, καλέ! Μα ό,τι θέμε, λέμε. Δεν έχεις δίκιο. Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο στην κοινωνία. Εγώ Κεφαλονίτης είμαι. Γεράσιμο με βαφτίσανε. Δεν τάψα Γεράσιμος. Έγινα Μάκης. Και σιγά σιγά το βελτίωσα και έγινα Μαξ. Θα έχεις δαραβέρια με την αστυνομία γι' αυτό. Ποτέ. Είμαι ένας έντιμος Μαξ. Αλλά να. Το Μαξ είναι ένα όνομα που έχει πέρα στα σαλόνια. Κοσμοπολίτικο, αριστοκρατικό, κατάλαβες? Ενώ το Γεράσιμος θα μπορούσα να είμαι ένας πλανόδιος μανάβης. Μακάρι να σου να. Γιατί θα μου ξεπλήρωνες και τις 10.000 που μου χρωστάς. Θα στα δώσω. Πότε? Όταν θα βγάλουν τα αυγά μουστάκια. Να τώρα έχω...